όταν υπάρχουν βέβαια δραστήρια εκπαιδευτικοί που σπάνε κατά κάποιο τρόπο το πρωτόκολλο εκεί των δημόσιων σχολείων και πραγματοποιούν δικές τους αυτοσχέδιες δράσεις, γίνονται θαύματα. Θέλω να πάμε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο στα Χανιά. Αγαπάμε κάθε μέρα. Πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε μέρα κάποιες δράσεις με αφορμή τους εορτασμούς της ημέρας. Χθες είχαμε τον Άγιο Βαλεντίνο, σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα για τον παιδικό καρκίνο. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Κλιματσάκη, που είναι διευθύντρια του σχολείου. Την βλέπουμε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τα όμορφα Χανιά στο Ηράκλειο, στο εξίσου όμορφο Ηράκλειο και στους τηλεθεατές σας. Που συνθέτουν μία όμορφη Κρήτη, για να κάνω εγώ τον απολογισμό των σχολείων. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ενδέκατο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, αγαπάμε κάθε ημέρα. Χθες είχαμε μία εικόνα αγάπης εκεί με αφορμή την εορτή του Αγίου Βαλεντίνου και πολύ καλά κάνετε. Σήμερα τι είχαμε, ένα ξεχωριστό βίντεο για τον παιδικό καρκίνο? Είχαμε ταινιούλες με την ηλικία των παιδιών για να διδάξουμε πραγματικά το να μην φοβούνται τα παιδιά τον παιδικό καρκίνο. Είναι μια λέξη που μας τρομάζει όλους. Δεν πρέπει να είναι ταμπού. Καρκίνος λέγεται. Και είναι πολύ σημαντικό από αυτές τις ηλικίες να το μαθαίνουμε. Έτσι ακριβώς. Δεν πρέπει να έχουμε ταμπού στις λέξεις, γιατί και ο καρκίνος δεν είναι κάτι μεταδοτικό. Οπότε εμείς πρέπει να τον πλησιάζουμε με την αγάπη. Η αγάπη είναι μεταδοτική όμως. Η αγάπη είναι μεταδοτική και αυτό ήταν και το σύνθημά μας. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες για αυτά τα βίντεο τα οποία είδαν τα παιδιά της ταινιούλες και πώς ανταποκρίθηκαν, πώς αντιλαμβάνονται τη λέξη καρκίνος στο άκουσμα. Κάθε χρόνο επενδύουμε σε τέτοιες δράσεις. Ευτυχώς και στα Χανιά έχουμε και ένα πολύ δραστήριο σύλλογο που λέγεται Ορίζοντας. Σωστά. Είναι παγκοσμίο, είναι πολύ ευρύ ο ρόλος του και το έργο του. Οπότε ξεκινάμε με κάποιες ομιλίες, συνεργασίες που έρχονται οι υπεύθυνοι και μιλάνε στα παιδιά και παρουσιάζουν και ανάλογο υποπτικό υλικό. Και διδάσκουν τον εθελοντισμό μέσα από αυτές τις δράσεις, γιατί και εμείς αυτό θέλουμε να προωθήσουμε στα παιδιά, γιατί ο καρκίνος γίνεται ιάσιμος όταν έχουμε πολύ καλή ψυχολογική Σωστά. κατάσταση. Είναι το α και το ω. Οπότε τα παιδιά μαθαίνουν να μην τρομάζουμε αυτή τη λέξη, μαθαίνουν ότι η αγάπη να πλημμυρίζει το μέσα τους, το συναίσθημά τους και να αφήνουν τη λύπηση στην άκρη. Τα παιδιά αυτά δεν χρειάζονται λύπηση. Χρειάζονται να τα πλησιάσουμε, να τα αποδεκτούμε, να τους δείξουμε ότι είμαστε δίπλα τους, γιατί η αγάπη είναι αυτό το πράγμα, ότι όταν με χρειάζεσαι είμαι δίπλα σου. Παίρνω και δίνω, είναι μια αμφίδρομη σχέση. Έτσι λοιπόν, μέσα από δράσεις εθελοντικών τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με παιδιά που οδηγήθηκαν τις δικές τους ιστορίες. Φανταστείτε κάποια στιγμή που έδειξαν δωρίζω τα μαλλιά μου. Την επόμενη μέρα ήρθαν στο σχολείο οι ίδιες κυρίες, παρουσίασαν το πρόγραμμα και πάρα πολλά παιδιά μπήκαν στη διαδικασία αυτή να δωρίσουν τα μαλλιά τους και να φτιάξουν περούκες για τα παιδιά που είναι σε κατάσταση που κάνουν θεραπείες. Έγιναν αρκετοί γονείς δότες για μυελό των οστών είτε για άλλες δράσεις εθελοντισμού. Οπότε ξεκινάμε με αργά βήματα. Σήμερα λοιπόν, χθες φύγαν τα παιδιά με καρτελάκια από τους συναδέλφους, όπως υπάρχει και η δράση που αναφερθήκατε προηγουμένως, πόσο σ' αγαπάω, πόσο σημαντικός είσαι εσύ για μένα. Ναι. Σήμερα γύρισαν καρτελάκια από το σπίτι που έλεγαν πόσο σημαντική είναι η δασκάλα, ο δάσκαλος για αυτού. Και συνεχίσαμε με τα βιντεάκια που είχαμε ετοιμάσει, ανατάξεις. Ανάλογα την ηλικία βέβαια τα παιδιά, γιατί τα ερεθίσματα είναι ανάλογα με την ηλικία. Σωστά. Και η ενσυναίσθηση αυτό κάνει. Μπαίνουν στη θέση του άλλου. Αυτό είπα να πει και είναι μαγική λέξη. Όσο και να μην θέλουμε να τη δεχτούμε, είναι μια μαγική λέξη η ενσυναίσθηση. Και όσο πιο μικρή λοιπόν, ακούσουμε βέβαια τον όρο και τη φράση και το όνομα καρκίνος, νομίζω τα αποτελέσματα είναι πιο έτσι σύντομα και φαίνονται πιο γρήγορα. Ευτυχώς όμως τα δεδομένα είναι πολύ εθαρρυντικά, τουλάχιστον για την Ελλάδα, γιατί γύρω στα 300 που νοσούν και κάθε χρόνο έχουμε εμείς την πιο ήπια μορφή που είναι η λευκαιμία, το 80% από αυτά είναι οι άσημα πολύ και σημαντικό. Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό σχέση στα 250.000 ανά τον κόσμο που από αυτά τα παιδιά μόνο το 20% έχουν πρόσβαση για σωστή περίθαλψη
Είναι και αυτό ένα μέτρο σύγκρισης που πρέπει να ακούγεται και να λέγεται. Που αυτά βέβαια τα παιδιά δεν έχουν και πολύ μεγάλες πιθανότητες. Είμαι σίγουρος, κυρία Κλιματσάκη, θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις. Έτσι, έτσι πάντοτε, ποτέ δεν στεναχωριέμαι. Εγώ θα έλεγα, θα πρότεινα τα παιδιά να δουν αυτά, τις δυο ζωές, που είναι ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που φτιάχτηκε σε συνεργασία με τον κύριο Νάκη, το σκηνοθέτη, και το Χαμόγελο του Παιδιού, που έχει δύο παράλληλες δράσεις. Ναι. Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε αυτές τις μέρες τον μικρό Ανδρέα, αυτόν που, το παιδί που όνειρό του ήταν από να μοιράσει χαμόγελα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα στο Χαμόγελο του Παιδιού. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα, και τις εκπομπές που γινόταν με το «Κοίτα όμορφα ρεπορτάζ» που έγινε αυτό το παιδί, και μπορεί να μην είχε τρίχα μαλλιά και ήταν για το σκουφάκι του, αλλά είχε ένα μεγαλείο ψυχής που όλοι υποκλεινόμαστε. Έχει λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ δύο δράσεις ανάλογες. Και λέει πού σταματάει το τότε, αλλά πού ξεκινάει ένα σήμερα πιο ελπιδοφόρο, πιο ελπιδοφόρο, γιατί όλοι ξέρουμε ακριβώς και υποκλεινόμαστε το τι έχει κάνει το Χαμόγελο του Παιδιού. Όπως είναι άλλη μια ταινία, όλα 5 λεπτά, λέγεται λεπτά, «Η αγάπη δεν μας απογοητεύει ποτέ». Είναι γυρισμένη σε ένα νοσοκομείο στη Βραζιλία, στο Σαν Πάολο, που το νοσοκομείο αυτό είναι ειδικά για να θεραπεύει τον καρκίνο σε παιδιά, και μάλιστα έχει ονομαστεί το νοσοκομείο της αγάπης. Μάλιστα. Γιατί το φάρμακο είναι η αποδοχή. Μέσα και από η μια αγάπη. Δυσκολία είναι λοιπόν, λεπτά, γεννιέται μια νέα αρχή, αρκεί να έχουμε χαμόγελο. Να τα δούμε όλοι, βέβαια. Και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Λοιπόν, κυρία Κλιματσάκη, εδώ είμαστε να παρουσιάσουμε και την επόμενη δράση σας. Αυτό που είπα, εκπαιδευτικοί δραστήριοι που σπάνε τα στενά όρια του δημόσιου σχολείου, κοιτάζουν μπροστά, και από πίσω βέβαια ακολουθούν και τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου, βέβαια, μαθητές, γονείς, όλο βέβαια, το προσωπικό που είμαστε όλοι μαζί. Μια ομάδα. Και οι δράσεις αυτές είναι συλλογικές και γι' αυτό προχωράνε και βγαίνουν και προς τα έξω. Να είστε καλά, χαιρετισμούς, να είστε καλά.